Εντάξει. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα θέλαμε να είχαμε περισσότερο κόσμο, αλλά είστε πολύτιμο κοινό απόψε. Γιορτάζουμε, και είναι πολύ σημαντική η γιορτή, τα 30 χρόνια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Σωστά. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ όμορφη συγκυρία για να παρουσιάσουμε και τη δουλειά που γίνεται. Βεβαίως από τα μέσα Οκτώβρη, για λίγο διάστημα έχουμε μπορέσει να βρεθούμε, με το μεταπτυχιακό, θα ακούσετε τώρα το σχήμα του μεταπτυχιακού της jazz, που συνδυάζεται με τις νέες τεχνολογίες. Λοιπόν, οπότε θα σας... είναι δύο σημαντικές συγκυρίες. Βεβαίως, θέλω να παρακολουθήσετε και την πορεία μας και πιο μετά, γιατί κατά το Φλεβάρι θα έχουμε την πλήρη παρουσίαση των συνόλων. Αυτό το εξάμηνο είμαι εγώ υπεύθυνος των συνόλων στο τμήμα αυτό. Θα έχουμε... Δεν το βλέπω από μακριά, να μην κάνω κανένα λάθος. Θα σας αναφέρω τους συμμετέχοντες. Φέτος είμαστε... σε μια ευχάριστη θέση να έχουμε αρκετά παιδιά, πρέπει να είμαστε 12 στο μεταπτυχιακό, το οποίο ξεκίνησε το 2017 και στο οποίο οπωσδήποτε το βασικός κορμός είναι η jazz, αλλά και η τεχνολογία, και εκεί πέρα γίνονται αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Ήδη, φανταστείτε, από το 2017 έχουμε αρκετές εργασίες master φοιτητών μας, οι οποίοι πολύ επιτυχημένα συνδυάζουν και τα δύο γνωστικά αντικείμενα. Φέτος, λοιπόν, είμαστε σε μια ευχάριστη θέση να έχουμε 12 άτομα, αν δεν κάνω λάθος, και σήμερα θα παίξουν οι εξής. Θα είναι ο Νίκος Μπακόπουλος στο άλτο σαξόφωνο, η Δανάη Μαστορίδου επίσης στο άλτο σαξόφωνο, η οποία θα είναι και το ντεμπούτο της εδώ για την jazz, μιας και μας έρχεται από τον κόσμο της κλασικής. Ο Θανάσης Βαλσαμής στο πιάνο και ο Ηλίας Καλούδης στο πιάνο. Στην κιθάρα θα έχουμε το Θωμά Μητρούση και το Σωτήρη Λέτσιο. Στον μπάσο θα έχουμε τον Κώστα τον Αρσένη. Και στα drums είναι μια χρονιά στην οποία έχουμε τρεις drummer, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Θα έχουμε την Στέλλα Κουλουκούσα, τον Δημήτρη Κεραμά και τον Σωτήρη Σφίκα. Είναι ένα μεταπτυχιακό αρκετά δυνατό το φετινό. Έχουμε από φοιτητούς σχολών jazz που έκαναν ένα bachelor σε ψηλό επίπεδο, οπότε μας έρχονται με υψηλές προδιαγραφές. Αυτό το εξάμηνο, όπως σας είπα, τρέχω εγώ τα σύνολα, οπότε η γενική ιδέα για το πώς ακριβώς θα γίνουν αυτά τα σύνολα είναι κυρίως να παίξουμε original υλικό. Προς το παρόν, μιας και έχουμε κάνει λίγες πρόβες, θα παίξουμε τέσσερις δικές μου συνθέσεις και ενορχιστρώσεις, ειδικά για αυτό το σχήμα. Και ευελπιστούμε στο να υπάρχουν εργασίες και ενορχιστρώσεις και συνθέσεις των φοιτητών μας. Και θα μας παρακολουθήσετε, γιατί κάπου το Φλεβάρι θα κάνουμε την συναυλία των σχημάτων σε κάποιο χώρο στην Αθήνα. Και θα θέλουμε να σας έχουμε κοντά μας. Λοιπόν, αυτά από μένα. Είναι για μένα πολύ σημαντικό που γιορτάζουμε τα 30 χρόνια και από το 17 κλείνουμε 4 χρόνια ουσιαστικά και του μεταπτυχιακού μας, το οποίο βαίνει αδιαλείπτως με εξαιρετικά ταλαντούχα παιδιά. Ειδικά αυτή η χρονιά, θα έλεγα, είναι πολύ ταλαντούχα. Ωραίοι παίκτες. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα μπλουζάκι γραμμένο για τα παιδιά, το οποίο λέγεται University Blues ή σε συντομογραφία Uni Blues. Okay. Thank you.
Νίκος Μπακόπουλος, λοιπόν, στο άλτο σαξόφωνο. Είχαμε Δανάη Μαστορίδου επίσης. Ηλίας Καλούδης ήταν στο πιάνο. Είχαμε τον Κώστα Αρσένη, που θα είναι στον μπάσο. Είχαμε δύο μπάσα και τον Γρηγόρη τον Θεοδωρίδη, αλλά δεν θα συνεχίσει φέτος. Είχαμε εξαιρετική φουρνιά και είμαστε χαρούμενοι για τους τρεις ντράμερ επίσης. Τώρα μόλις έπαιξε ο Δημήτρης ο Κεραμάς. Το επόμενο κομμάτι, Δημήτρης Κεραμάς, λοιπόν. Thank you. Ευχαριστούμε. Ανεβαίνει τώρα στα τύμπανα ο Σωτήρης Φίκας και έχουμε και τον Θανάση Βαλτσαμί στο πιάνο για να παίξουμε το Five Dronic, μια άλλη σύνθεση, original, Θανάσης Βαλτσαμής. Thank you.
Εντάξει, τι να πω, ένα-δύο. Ένα-δύο. Ωραία. Έχω τη χαρά να έχω εξαιρετικούς παίκτες σε αυτό το εξάμεινο και κομμάτια που δεν είχα παίξει ποτέ ή δεν είχα δοκιμάσει, παραελάχιστες φορές τα έχουν ερμηνεύσει εξαιρετικά. Θα συνεχίσουμε με ένα καινούριο επίσης που δεν έχει ηχογραφηθεί. Λέγεται Demeter, Δήμητρα δηλαδή. Έχει δύο εικόνες, μία πολύ ατμοσφαιρική και μία πιο ρυθμική, κάπως σαν το μύθο της Περσεφόνης που μας βάζει στον κάτω κόσμο τη μισή χρονιά και στον πάνω κόσμο την επόμενη. Λοιπόν, εδώ τώρα ευχαριστούμε πολύ τον Σωτήρη Λέτσιο στην κιθάρα, εξαιρετικός παίκτης. Όπως σας είπα, είχαμε τον Σωτήρη Σφίκα στα τύμπανα. Ναι. Και τώρα στην κιθάρα θα καλωσορίσουμε τον Θωμά Μητρούση. Ωραία. Έχουμε άλλη αλλαγή. Όχι, είμαστε με τον κύριο Βαλσαμί, το Θανάση, σε αυτό το κομμάτι επίσης. Πολύ ωραία. Thank you.
Ωραία. Λοιπόν, μιας και όπως το είχαμε προγραμματίσει, θα παίξουμε ακόμα ένα. Ένα δεδαλώδες κομμάτι από το άλμπουμ το Λαβύρινθος, λέγεται Daedalus. Και θα έχουμε την χαρά να έχουμε πίσω μαζί μας τώρα στα drums την Στέλλα την Κουλουκούσα. Στέλλα Κουλουκούσα στα τύμπανα. Εντάξει. Ηλίας Καλούδης στο πιάνο επιστρέφει. Στην κιθάρα μένει ο Θωμάς Μητρούσης. Εδώ είμαστε. Και επίσης έχουμε και τη Δανάη μας στο ρίδου. Να παίξουμε λοιπόν το δέδαλο για να κλείσουμε την σημερινή μας παρουσία. Και να μην ξεχνάτε το εξής πολύ σημαντικό. Να παρακολουθείτε τα παιδιά. Τα περισσότερα από τα παιδιά είναι στη σκηνή, παίζουν live. Θα τα βρίσκετε στα διάφορα κλαμπ, σε εκδηλώσεις, σε συναυλίες. Έχουν δικά τους recordings, δικά τους project. Είναι ήδη εξαιρετική μουσική. Λοιπόν.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Μπράβο. Μπράβο, παιδιά.